ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω την κυρία Φραγκελάκη και την Όλη Αμερικάνικη Ένωση. Αλλά επίσης και όλους εσάς, τον κύριο Πανιώκο, τον κύριο Χαρισιάδη, Γεωργάκη, Ξηροπαΐδη, που θα μιλήσουν στη συνέχεια. Προτού δώσω το λόγο όμως στον πρώτο ομιλητή που κάθεται πάνω, στον κύριο Γεωργά, θα ήθελα, για να μην το αφήσω στο τέλος, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου μερικούς ανθρώπους οι οποίοι, μάλλον όχι οποίοι, η βοήθεια των οποίων ήταν πολύτιμη και χωρίς αυτούς δεν ξέρω πού θα ήμασταν σήμερα με το βιβλίο. Θα πω τα ονόματά τους αλφαβητικά και όχι με σειρά σπουδαιότητας, γιατί για μας ήταν πολύτιμη η συνεργασία μαζί τους. Θα ήθελα στην αρχή να αναφέρω την κυρία Διακομή για το υπέροχο εξώφυλλο, τον κύριο Κυπριωτάκη για όλα, γιατί έκανε πολλά, δεν έκανε μόνο ένα, την κυρία Κοβέου, μας βοήθησε πολύ στην επιμέλεια της μετάφρασης και στην απόδοση του βιβλίου στα ελληνικά, καθώς και τον κύριο Παντελή, από τις εκδόσεις Κονδύλη, που συνεργαστήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε και όσο πιο ωραία γινόταν για να βγει αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι για μας πάρα πολύ ωραίο, αλλά και τα σχόλια που ακούμε από εσάς για να ευλογήσω λίγο τα γένια μας, ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία. Έχοντας λοιπόν πει όλα αυτά, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Γεωργά. Ο κύριος Γεωργάς είναι γιατρός και ψυχαναλυτής, πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Design Analysis και ο οποίος θα μας πει κάποια νομίζω ενδιαφέροντα πράγματα από τη δική του πλευρά, από τη δική του ματιά, από τη δική του την προσέγγιση. Ναι. Περιττό να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω απόψε στην παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου. Είναι ένα πολύ γοητευτικό βιβλίο. Έχει μια ζωντανή και ρέουσα γλώσσα, στην οποία ασφαλώς έχει συμβάλει πολύ η μετάφραση και η επιμέλεια. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει πολλή δουλειά, με νεράκι. Επίσης, πρέπει να επισημάνω εξ αρχής ότι το βρίσκω σαν ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για την ψυχοθεραπεία. Σημαντικό γιατί, επιτρέψτε μου τη δήλωση, έχω την αίσθηση ότι επαναφέρει την ψυχοθεραπεία στο χαμένο της κέντρο. Τι εννοώ με αυτή τη δήλωση θα φανεί ίσως παρακάτω. Αλλά καταρχήν να απολογηθώ κάπως και να εξηγήσω. Εγώ προέρχομαι από μία άλλη ψυχοθεραπευτική παράδοση, από έναν άλλο χώρο, από μία άλλη γλώσσα. Προέρχομαι από την παράδοση της Design Analysis. Είναι μία ψυχοθεραπευτική παράδοση η οποία επιχειρεί να αρθρώσει έναν λόγο μέσα από την συνάρθρωση του λόγου της ψυχανάλυσης με την οντολογία του Μάρτιν Χάιντεγκερ και την ερμηνευτική του φαινομενολογία. Είναι ένας άλλος λόγος. Ως εκ τούτου, δεν θα ισχυριζόμουν με τίποτε ότι είμαι ο πιο αρμόδιος να αναπτύξω την ιδιαιτερότητα της focus βιωματικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία. Δεν είμαι καθόλου αρμόδιος γι' αυτό. Άλλοι εδώ μέσα είναι πολύ πιο αρμόδιοι, πιο κατάλληλοι. Αλλά ίσως είναι αρμόδιος να μιλήσω για την επίδραση που είχε πάνω μου η συνομιλία με τη focus βιωματική προσέγγιση και με το συγκεκριμένο βιβλίο. Η επίδραση που είχε σε έναν άλλον θεραπευτή. Συγχωρέστε με επίσης γιατί θα χρειαστεί να μιλήσω μέσα από τη γλώσσα μου. Δεν μου είναι εφικτό αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Ούτως ή άλλως η γλώσσα δεν είναι ένας απλός κώδικας επικοινωνίας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορούμε έτσι εύκολα να το αφήσουμε στο πλάι και να υιοθετήσουμε έναν άλλο κώδικα. Η γλώσσα, θα λέγαμε, περισυλλέγει κόσμο, περισυλλέγει εμπειρία, περισυλλέγει είναι. Η γλώσσα διαμορφώνει ύπαρξη. Ως εκ τούτου, μέσα από τη γλώσσα μου θα επιχειρήσω να συνομιλήσω. Ελπίζω να μην σας κουράσω.
μέσα από τη γλώσσα μου. Αλλά το ερώτημα είναι πώς μέσα από αυτή τη συνομιλία το δικό μου, το ίδιό μου μπορεί να πάει παρακάτω, μπορεί να διανυχθεί νέος κόσμος ή έστω κάπως διαφορετικός κόσμος. Σε τι βαθμό δηλαδή μία συνομιλία, η συγκεκριμένη συνομιλία, θα μπορούσε να με διαφυλάξει καταρχήν από την επανάληψη μιας στατικής κλειστότητας, ας πούμε, την επανάληψη ενός λόγου αυτάρεσκου και σχεδόν αυτιστικού. Θα μπορούσε μέσα από μια συνομιλία με τον άλλον το ίδιο μου κάπως να πάει παρακάτω, όπως το λέει ο Τζέντελ μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο, να υπάρξει μια διάνυξη από όπου να φυσήξει φρέσκος αέρας, ένα δροσερό αεράκι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και να ξεκινήσω από ένα σημείο του βιβλίου, το οποίο καταρχήν εμένα μου δημιούργησε κάτι σαν αμηχανία. Κάτι, ένα αίσθημα κάπως ακαθόριστο. Καταρχήν. Θα σας διαβάσω αυτό το σημείο όπως το έχει το βιβλίο. Είναι στις σελίδες 180-183. Λέει, ο Τζέντλιν, ακολουθώντας τον προβληματισμό του Ρόζερς, πιστεύει πως σχεδόν οποιαδήποτε θεωρία ή διαδικασία μπορεί να είναι βοηθητική, αν εφαρμοστεί με βιωματικό τρόπο. Σύμφωνα με τη θεώρηση του Τζέντλιν, δεν έχουν τόση σημασία οι θεωρητικές απόψεις του θεραπευτή. Αυτό που έχει σημασία είναι κατά πόσον η πλαισίωση της εμπειρίας του θεραπευόμενου με αυτούς τους όρους είναι βοηθητική για τον θεραπευόμενο. Το σημαντικό ερώτημα δεν είναι αν ο θεραπευόμενος υποφέρει από, ας πούμε, άλυτο ή διπόδιο σύμπλεγμα σε όρους της ψυχανάλυσης ή αν έχει ενδοβάλει συγκεκριμένους όρους αξίας, αλλά αν όταν οι δυσκολίες του διατυπώνονται με τους όρους αυτούς, υπάρχει κάποια μετακίνηση στη βιωματική του διαδικασία. Παρακάτω λέει, οι θεωρίες είναι σημαντικές, αλλά όχι με την έννοια ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι σημαντικές όσον αφορά τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στους θεραπευόμενους. Μια διαδικασία είναι καλή διαδικασία για έναν συγκεκριμένο θεραπευόμενο, εάν απλά και μόνον αυτή η διαδικασία είναι βοηθητική για εκείνον. Συχνά αυτό που μπορεί να εκφραστεί με έναν τρόπο από μια προσωποκεντρική σκοπιά, μπορεί επίσης να εκφραστεί με διαφορετικό τρόπο από μια ψυχοδυναμική σκοπιά. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο εγώ ένιωσα μια αμηχανία. Κάτι σαν ένα φιλικό νεύμα, ναι, αλλά ταυτόχρονα και μια επιφύλαξη, ένα αντισταθμό, ένα ερώτημα. Δηλαδή, δεν έχουν σημασία οι θεωρητικές απόψεις του θεραπευτή. Μήπως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ακόμα εκδοχή του ευρέως διαδεδομένου στις μέρες μας με τα μοντέρνου σκεπτικισμού. Μια εκδοχή δηλαδή του ότι δεν υπάρχει λάθος ή σωστό, υγιές ή παθολογικό, δεν υπάρχουν διακρίσεις και τελικά όλα είναι ένα ίσωμα, όλα επιτρέπονται. Μήπως έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ομολογώ όμως ότι η περαιτέρω μελέτη του βιβλίου στη συνέχεια με ανάμειξε και με ησύχασε κάπως. Δεν πρόκειται για άρνηση της αξίας των θεωριών. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα νεύμα να πάμε παρακάτω, αν είναι δυνατόν και πριν από τις θεωρίες, να πάμε σε αυτό που υπόκειται το θεωριό, να πάμε σε αυτό. Ένα νεύμα που μας καλεί να εστιάσουμε την προσοχή μας στο υπόρρητο. Το υπόρρητο. Μια λέξη που έρχεται και ξανάρχεται συνέχεια στο βιβλίο. Το υπόρρητο.
συνδέουν με μια υπνοτιστική δύναμη, το υπόλοιπο. Αυτό είναι που ονόμασα στην αρχή το χαμένο κέντρο της ψυχοθεραπείας. Και χρησιμοποιώ επίτηδες εδώ, νανίζομαι επίτηδες εδώ αυτή την έκφραση από ένα παλαιότερο κείμενο του Ζήση Μικλωρετζάτου, ο οποίος το τοποθετεί βεβαίως σε μια άλλη πρωτή. Το χαμένο κέντρο της ψυχοθεραπείας, το κρυμμένο κέντρο, θα λέγαμε, της ανθρώπινης ύπαρξης. Όμως περί τίνος πρόκειται, τι λέγεται εδώ ως υπόλοιπο? Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, θα σας διαβάσω αυτή τη φράση. Υπάρχει ένα υπόρρητο συναισθηματικό υπόβαθρο σε όλα όσα κάνουμε και λέμε. Μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό που αισθανόμαστε και να αναφερθούμε σε πτυχές του. Λοιπόν, εμένα με βοήθησε να προσεγγίσω κάπως αυτό το υπόρρητο και να το νιώσω η περιγραφή που κάνει ο Χάιντεγκερ σε ένα από τα βασικά υπαρκτικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη, ως Dasein. Εκεί κάπου ο Χάιντεγκερ περιγράφει πως ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ύπαρξη, βρίσκεται διαρκώς ερημένη σε τι, βρίσκεται τον εαυτό της ήδη μέσα σε μια κατάσταση. Ο κάθε άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του κάθε φορά ήδη μέσα σε τι. Ο Χάιντεγκερ χρησιμοποιεί κάπου τον όρο Wirklichkeit, Weltsens ίσως. Δηλαδή, βρίσκω τον εαυτό μου πάντα μέσα σε μια, θα λέγαμε, διάθεση. Έναν τρόπο που διατίθεται προς τα πράγματα και μου διατίθεται τα πράγματα. Μια τοποθέτηση. Σε μία διάθεση, η οποία δεν είναι μόνο ο συναισθηματικός τόνος. Δεν είναι μόνο ο συναισθηματικός τόνος. Είναι και η σωματικότητα. Είναι και ένα είδος προκατανόησης. Είναι όλα αυτά τα οποία συνδιαμορφώνουν έναν κόσμο μέσα στον εαυτό μου, μέσα στον οποίο βρίσκω τον εαυτό μου ήδη ερημένο. Λοιπόν, αυτό εγώ το ένιωσα να με βοηθάει. Δεν ξέρω αν ο Τζέντλιν είχε ακριβώς αυτό υπόψη του. Αλλά ξέρω ότι αυτό που έχει υπόψη του ίσως ο Τζέντλιν και που ίσως δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει αυτό, εμένα με βοήθησε να σκεφτώ σε όρους της δικιάς μου γλώσσας, του δικού μου τρόπου. Και λέει λοιπόν ο Τζέντλιν κάτι, όπως το καταλάβω, που είναι απλό. Και μέσα στην απλότητά του είναι πολύ ουσιώδες. Και θεωρώ ότι όντως αυτή είναι η καρδιά της ψυχοθεραπείας. Τι λέει δηλαδή ο Τζέντλιν? Λέει, κοίτα να δεις, βρίσκεσαι ήδη μέσα σε ένα ρεύμα υπόρρητου, ας το πούμε έτσι, υπόρρητου, μιας διάθεσης. Βρίσκεσαι ήδη μέσα σε αυτό. Για στρέψε λίγο την προσοχή σου, εστίασε λίγο την προσοχή σου σε αυτό. Δες το λίγο αυτό. Και μέσα από αυτή τη στροφή της προσοχής, αυτό το υπόρρητο, το αδιαμόρφωτο, ενδεχομένως να αρχίσει να παίρνει μια μορφή. Να γίνεται ένα κάπως διαμορφωμένο βίωμα. Ενδεχομένως να έρθει και σε λόγο. Να μπορέσει να μιληθεί. Μπορεί και να μην μπορέσει να μιληθεί. Αλλά εν τούτης αρχίζει και αποκτά κάποια χαρακτηριστικά. Και αυτό σε βοηθάει κάπως. Καταρχήν κάπως χαλαρώνεις, κάπως φεύγει ένταση αν μη τι άλλο. Όσο μάλλον αν μπορέσεις να δεις μια συνομιλία με αυτό. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία του βιβλίου. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία της ψυχοθεραπείας. Συναρπαστικό μέσα στην απλότητά του. Απλό. Εύκολο. Εύκολο. Δεν ξέρω. Θα σας διαβάσω κάτι ακόμα από το βιβλίο. Λέει,
Οι θεραπευόμενοι πλησιάζουν τους ψυχοθεραπευτές γιατί έχουν σε κάποιο βαθμό προβλήματα. Οι συνηθισμένοι τους τρόποι να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες έχουν αποτύχει. Έχουν κατά κάποιο τρόπο κολλήσει. Για παράδειγμα είναι μπλεγμένοι, κολλημένοι σε κάποιο δίλημα, σε κάποια κατάσταση άγχους, κατάθλιψης. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης της ψυχοθεραπείας. Η ψυχολογική διαταραχή, λέει, προκύπτει από την ανάπτυξη μιας δεσμευτικής δομής, μιας καθήλωσης. Δηλαδή όταν εγκλωβιζόμαστε σε συγκεκριμένους τρόπους σκέψης και συναισθήματος που δεν είναι ανοιχτοί στην τροποποίησή τους από την άμεση βιωματική μας διαδικασία. Λέει παρακάτω. Η εμπειρία μας είναι σαν να έχει παγιωθεί σε συγκεκριμένες φόρμες, έτσι ώστε συγκεκριμένους τομείς της ζωής μας, η δημιουργική αλληλεπίδραση ανάμεσα στη φόρμα και το συνέστημα έχει πάσει. Η επιτυχής ψυχοθεραπεία συνεπάγεται ότι ο θεραπευόμενος θα είναι πάλι σε θέση να προχωρήσει ξανά εμπρός στη ζωή του. Στη ζωή να προχωρήσει, να φύγει από την καθήλωση, να προχωρήσει. Το θέμα δεν είναι εάν τα προβλήματά του έχουν επιληθεί. Μπορεί και να μην επιληθούν. Αλλά το θέμα είναι εάν ο πελάτης είναι σε θέση να προχωρήσει και πάλι εμπρός, ελεύθερα. Από αυτό το σημείο μπορούμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε, κάνοντας αυτό που είπα πριν, στρέφοντας την προσοχή μας σε μια βιωμένη αίσθηση μιας κατάστασης. Η στροφή της προσοχής στη βιωμένη αίσθηση δημιουργεί ήδη μια διαφορά. Από τη βιωμένη αίσθηση, από αυτή τη στροφή της προσοχής στη βιωμένη μας αίσθηση, προκύπτουν νέες λεκτικές φόρμες. Η αιτία της αλλαγής είναι να φέρνεις κάτι, να βοηθάς δηλαδή κάποιον που υποφέρει, να τον βοηθάς να φέρει κάτι, να φέρνεις κάτι στο άμεσο βίωμα κάποιου, έτσι ώστε να υπάρξει μια αλληλεπίδραση. Από την αλληλεπίδραση αυτή, νέα πράγματα αναδύονται από τα υπόλοιπα βάθη της συναισθηματικής διαδικασίας. Προσέξτε τώρα μια ουσιώδη λεπτομέρεια. Τα νέα αυτά πράγματα δεν βρίσκονταν ήδη εκεί, μέσα στο ασυνείδητο. Δεν μιλάμε για το φροηδικό ασυνείδητο εδώ. Διαμορφώνονται. Τους δίδεται μια μορφή καθίσταται ρητά μέσα από την αλληλεπίδραση. Τελειώνω. Λέει επίσης, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στη βιωματική επεξεργασία της κατάστασής μας. Πρέπει να κατευθύνουμε την προσοχή μας στο όλο αυτό. Αυτό. Είναι ένα συχνό επινόημα του Τζέντιν στο βιβλίο. Μιλάει για αυτό, αυτό το υπόρρητο και βάζει και τρεις τελίτσες. Αυτό το τελεία 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 αυτό που το είπα από κάπως μου και τα άλλα. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Η επιστήμη, οι ψυχοθεραπευτικές παραδόσεις και η ανθρώπινη ζωή γενικότερα απαιτούν γενικούς κανόνες. Αλλά αυτοί πάντα λειτουργούν απέναντι σε ένα σιωπηρό, υπόρρητο υπόβαθρο. Ο δημιουργικός άνθρωπος έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να δουλεύει με αρχές, αλλά επίσης να καταδύεται μέσα στο σιωπηρό φόντο από το οποίο έχουν προκύψει οι διατυπώσεις. Αυτό το σιωπηρό φόντο, να καταδύεται κανείς στο σιωπηρό φόντο, στο υπόρρητο, το οποίο είναι εσωτερικό, είναι μέσα μου, υπήρχε μέσα μου, ή είναι κάτι, τώρα θα πω κάτι από τον Χάιντεγκερ, στα Τζόλικον Σέμιναρς, τα σεμινάρια που είχε κάνει ο Χάιντεγκερ σε ψυχοθεραπευτές, μιλώντας για το άγχος, λέει, ο άνθρωπος είναι μια ενδυνάμει υποδεκτικότητα αυτού που έρχεται και τον βρίσκει. Διαρκώς έρχεται και με βρίσκει κάτι. Διαρκώς έρχεται κάτι και με προσκαλεί, με μιλά, με
με πιέζει, με επιβαρύνει, μου ζητάει μια ανταπόκριση. Το υπόρρητο είναι μέσα μου, είναι έξω μου, είναι μέσα έξω μου. Πού είναι, είναι όμως, είναι. Και έρχεται και με βρίσκει κάτι και μου ζητάει μια ανταπόκριση. Θα τελειώσω με έναν στίχο. Είναι του Χέντερλιν από την Γιορτή Ειρήνης και λέει το εξής απλό. Απλό. Γιατί νόμος του πεπρωμένου είναι τούτο. Άνω κάτω τελεία. Όλα να γνωρίζουν το ένα το άλλο. Ώστε σαν επιστρέψει η σιωπή να είναι αυτή τη συγχρόνως και μία γλώσσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.